Οι βομβαρδισμοί των Αζέρων στο Στεπανακέρτ, στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ που κατοικούν Αρμένοι, ξύπνησαν μνήμες από τις περιόδους που Αζέροι και Αρμένοι βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο Βίκ Κασαπιάν, Αρμένιος που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, αγωνιά για την πατρίδα του και τα όσα συμβαίνουν εκεί, σε μια περιοχή που ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ λέει ότι κατοικούν τρομοκράτες κάνοντας επιθέσεις με βόμβες, ενώ στην πραγματικότητα οι Αρμένοι που ζουν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι φιλήσικες οικογένειες με μικρά παιδιά. Μετά από το 1990, δηλαδή την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ξεκίνησε ένας απελευθερωτικός αγώνας από τους Αρμενίους οι οποίοι κατοικούσαν στην περιοχή αυτή, έτσι ώστε να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Μπορέσαν να κρατήσουν μια σχετικά ήρεμη ατμόσφαιρα για περίπου 29 με 30 χρόνια, αλλά το 2020 το Αζερβαϊτζάν επιτέθηκε στον Ναγκόρνο Καραμπάχ και ουσιαστικά το διαμέρισε. Έμεινε ένα μικρό κομμάτι το οποίο υπάρχει έως σήμερα και αγωνίζεται και σε αυτήν την τελευταία ή ίσως τελευταία, δεν ξέρω, επίθεση που κάνει το Αζερβαϊτζάν για να γενοκτονήσει ουσιαστικά, να κάνει εθνική εκαθάριση του πληθυσμού από την περιοχή. Αυτή τη στιγμή ο στρατός του Καραμπάχ, ο μικρός αυτός στρατός, αμήνεται στεναρά και προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Και στη Διασπορά αλλά και μέσα στην Αρμενία έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση της Αρμενίας τα τελευταία χρόνια δεν δούλεψε σωστά. Όταν η Αρμενία ως κράτος, ως κυβέρνηση αναγνωρίζει κάτι τέτοιο, δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε ο Αλίεφ να νομιμοποιήσει αυτό που κάνει τώρα, δηλαδή την επίθεση. Ο ίδιος λέει ότι εκαθαρίζω τη χώρα μου από τρομοκρατικά στοιχεία, τα οποία είναι παιδιά και άμαχος πληθυσμός. Νομίζω ότι η κυβέρνηση της Αρμενίας έχει αρκετές ευθύνες και θα πρέπει να τις αναλάβει και θα πρέπει να δει πώς μπορεί να επιληθεί αυτό το θέμα. Πολλοί Αρμένοι ασκούν κριτική στον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν για την πολιτική που ακολούθησε και ειδικά για τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν. Μετά τους βομβαρδισμούς, μάλιστα, πλήθος πολιτών βγήκαν στους δρόμους του Γερεβάν, φωνάζοντας συνθήματα όπως προδότη Πασινιάν, αλλά και οι Αρμένοι της Διασποράς επιρρύπτουν ευθύνες στον Πασινιάν για τα όσα τραγικά έχει δηλώσει και πράξει. Επιστρέφοντας στις διαδηλώσεις της πρωτεύουσα της Αρμενίας, είναι επειδή ο Νικόλ Πασινιάν βγήκε χθες και είπε ότι δεν θα συμμετέχει σε καμία περίπτωση στη σύραξη, ας πούμε, μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, προκειμένου να προφυλάξει το αρμενικό πληθυσμό, το αρμενικό πληθυσμό του Αρτσάχ. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι όταν το 2020 έχουν σκοτωθεί περίπου 5.000 νέοι, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν και από την Αρμενία, δεν ήταν μόνο από το Αρτσάχ. Η Αρμενία με το Αρτσάχ, μέχρι πριν το 2020, η γραμμή που τους χώριζε κατά κάποιο τρόπο ήταν νοητή. Δεν υπήρχε, αν κάποιος πέρναγε είχε επισκεφτεί την Αρμενία και ήθελε να επισκεφτεί το Αρτσάχ, δεν πέρναγε ούτε καν σύνορα για να πάει από την Αρμενία στο Αρτσάχ. Οι Αρμένοι που υπηρετούσαν το στρατό, υπηρετούσαν ένα χρόνο στην Αρμενία και ένα χρόνο στο Αρτσάχ. Η απελευθέρωση, άμα θέλετε, του Αρτσάχ που έγινε στο πόλεμο του 87-92, έχει γίνει με αρμενικές δυνάμεις. Οι αρμενικές δυνάμεις δεν διαχωρίζονται. Άρα είναι με αυτή τη δήλωση να τους εγκαταλείπει αυτούς τους ανθρώπους. Με αυτή τη δήλωση, όχι απλά εγκατέλειπε τον πληθυσμό του Αρτσάχ, αλλά ουσιαστικά απαξίωνε και τη θυσία των παιδιών που χάθηκαν μέχρι το 2020, που σκεφτείτε ότι ήταν 5.000 νεαρά παιδιά ηλικία 18 έως 22 κατά κύριο λόγο και έχει αφήσει και 10.000 ανάπηρους από τραυματισμένους από τον πόλεμο. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, φανταστείτε λίγο τι θα αισθάνονται τη στιγμή που με μια απόφαση ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας μηδενίζει, ας πούμε, αυτόν τον αγώνα.